κανονίσουν την περιφερειακή ενότητα Αγκαδίας, κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα. Έξι χρόνια μετά από αυτήν την καταστροφική ιστορία για την Ελλάδα, που άφρονες πολιτικές, κακοί πολιτικοί χειρισμοί οδήγησαν στον ξεριζωμό εκατομμυρίων Ελλήνων της Μικράς Ασίας και στην θανάτωση πολλών άλλων εκεί, οι οποίοι έμειναν εκεί στην Μικρά Ασία. Σήμερα τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, τιμούμε τη θυσία των ανθρώπων, οι οποίοι ήρθαν εδώ τότε. Υπήρχε η Ελλάδα όμως, υπήρχε μεγάλη μάνα η Ελλάδα, η οποία άνοιξε την αγκαλιά της και αγκάλιασε τα παιδιά της, αν και ήταν ματωμένη, γονατισμένη, κουρελιασμένη και αυτή από τον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά όμως έδειξε την αγάπη της, την ευγνωμοσύνη της, τα δικά της τα παιδιά και έτσι μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι, ξεριζωμένοι που βρέθηκαν εδώ, να μεγαλουργήσουν πάλι, γιατί σήμερα βλέπουμε το προσφυγικό στοιχείο κατέχει κύριες θέσεις σε όλους τους τομείς της ελληνικής πολιτείας. Η Τρίπολη Τσά, η Τρίπολη δεν μπορούσε να λείψει από τη μεγάλη προσπάθεια να στηρίξουμε τα αδέρφια μας της Ασίας και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μια μεγάλη ομάδα προσφύγων βρέθηκαν εδώ στην πόλη μας. Και αυτή σήμερα αποτελούν ένα εξαιρετικό κομμάτι της κοινωνίας της Τρίπολης. Είναι και μια ιδιαίτερη τιμή σήμερα για τον συμπατριώτη μας τον Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή αυτή, έπαιξε στην πλατεία αυτή εδώ, μάτωσε στην πλατεία αυτή και σήμερα έρχεται να τιμήσει όλους τους προγόνους του πρόσφυγες, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τρίπολη με τη μεγάλη προσφορά που έκανε για το μνημείο αυτό. Σήμερα βλέπουμε πάλι πρόσφυγες να έρχονται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πατρίδα. Βλέπουμε λοιπόν τη σημασία της πατρίδας. Πατρίδα η οποία πολλές φορές, ίσως ενοχλημένη από τη σημερινή κατάσταση, είμαστε εναντίον της. Βλέπουμε όμως τη σημασία της πατρίδας, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να υπάρχει πατρίδα. Εύχομαι αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή εκεί στη Μικρά Ασία. Και αιωνία η μνήμη σε όλους τους άλλους, οι οποίοι σήμερα πλέον δεν υπάρχουν μαζί μας παρά ελάχιστοι, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και ρίζωσαν. Χρόνια πολλά για την Ελλάδα.